για την περιβόητη έξαρση των επιθέσεων σε βάρος των αστυνομικών στην Αττική. 10 επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα την περίοδο 2012-2014, 8 την επόμενη τριετία. 129 επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών επί των ημερών σας, 33 από το 2015 μέχρι σήμερα. Για τη δήθεν έξαρση της παραβατικότητας στην Αττική. Επιθέσεις σε βάρος καταστημάτων και οικειών, 325 επί των ημερών σας, 36 από το 2015 και μετά. Επιθέσεις σε βάρος τραπεζών, 262 επί των ημερών σας, 31 από το 2015 και μετά. Εμπρισμοί οχημάτων, 232 επί των ημερών σας, 72 από το 2015 και μετά. Γίνεστε γραφικοί με αυτά που λέτε, το έχετε καταλάβει. Και τέλος, το αγαπημένο σας θέμα, τα εξάρχεια. Για μια περιοχή που προφανώς αντιμετωπίζει προβλήματα και οι κάτοικοι που κατοικούν εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν νομίζω ότι τα προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε στοχοποιώντας εν συνόλο την περιοχή, συκοφαντώντας, απαξιώνοντάς τη. Είχαμε λοιπόν 13% λιγότερες επιθέσεις σε πολιτικά γραφεία και πρόσωπα τα τελευταία 3 χρόνια, 88% λιγότερες επιθέσεις σε καταστήματα και σπίτια. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι την τριετία 2012-2014 στα εξάρχεια γινόντουσαν λιγότερες συλλήψεις από ό,τι γίνονται τώρα, αλλά πενταπλάσιες προσαγωγές. Και αυτό δείχνει τη διαφορετική αντίληψη που επικρατούσε στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. 28% λοιπόν έχουμε περισσότερες συλλήψεις στα εξάρχεια και 87% λιγότερες προσαγωγές. 1.605 προσαγωγές κάνατε εσείς, 203 εμείς. 144 συλλήψεις από τις 1.605 προσαγωγές, εμείς 200 προσαγωγές, 185 συλλήψεις. Γιατί? Διότι οι συλλήψεις στην περιοχή επί των ημερών σας δεν ήταν το ζητούμενο. Εσείς κάνατε επιχειρήσεις σκούπα, όποιον πάρει ο χάρος, πολίτες που σύχναζαν στην περιοχή, παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε κινητοποίησεις χωρίς να έχουν καμία παραβατική δραστηριότητα, ενώ εμείς στοχεύουμε στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων υψηλής παραβατικότητας, ξυλώνοντας από τη ρίζα τη δράση σημεριών του κοινού ποινικού δικαίου. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια ιδίως της διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά, είναι γεγονός ότι η Αθήνα έχει μετατραπεί σε μια σιδηρόφρακτη πόλη. Επί των ημερών σας, η καταστολή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και επαναλαμβάνω, όχι η καταστολή απέναντι στους εγκληματίες, θα δείχνουν τα αποτελέσματα, αλλά κατά δικαίων και αδίκων. Παρόλα αυτά όμως, αποδεικνύεται ότι το περίφημο δόγμα της μηδενικής ανοχής που είχατε εισαγάγει δεν είχε καμία αποτελεσματικότητα και δεν οδήγησε στη μείωση της εγκληματικότητας. Ήταν μια καθαρά ιδεολογική και πολιτική επιλογή, η οποία είχε και σαν στόχο βεβαίως να, χρησιμοποιώντας τη βία και την καταστολή, να κρατηθείτε με νύχια και με δόντια στην εξουσία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για σας τότε. Οι μέρες αυτές όμως, κύριε Μητσοτάκη, τελείωσαν. Και μιας και αναφερθήκατε λοιπόν εσείς στις μολότοφς, στις δυσκολίες, εγώ θέλω να πάτε εσείς που κυκλοφορείτε πιο πολύ από μένα, να συναντήσετε έναν ξενοδόχο στο κέντρο, να σας πει τι γινόταν στο κέντρο της Αθήνας το 12, το 13 και το 14, που οι πρέτορες κατά τα λεγόμενα κάποιων υπουργών σας έπαιζαν κλεφτοπόλεμο με τους κουκουλοφόρους και τις μολότοφ, και ποια είναι η εικόνα σήμερα.
και πόσο αποτελεσματική ήταν αυτή η πολιτική της καταστολής της δικής σας τότε και πόσο αποτελεσματική είναι η πολιτική η σημερινή που χτυπάει το έγκλημα, την εγκληματικότητα και δεν στρέφεται κατά δικαίων και αδίκων.